Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Λέγαμε το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Art FM ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα το παιχνίδι και μάλιστα και οι ρεπόρτερ, η ραδιοφωνική παραγωγή που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, είναι οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ, και αυτοί δείχνουν ένα μεγάλο προσεβασμό πριν το παιχνίδι απέναντι στον Πανιόνιο, μεγαλύτερο από όσο δείχναν ως τη Λάρισα και στην Ψάκη. Δηλαδή με τη Λάρισα και την Ξάνθη λέγανε θα το πάρουμε το μάτς, τώρα πρέπει να προσέξουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ο Πανιόνιος είναι σοβαρή ομάδα, αυτό μεταφέρθηκε και στους ποδοσφαιριστές για να μην περάσουν, συγγνώμη, στο αίμα τους τη φιλοσοφία του ότι ο Πανιόνιος είναι μόνο. Μάλιστα τους έκανε μάθημα ο Φερέρα, τους είπε κοιτάξτε πρέπει να δείτε το βίντεο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήταν πάρα πολύ δυνατός ο Πανιόνιος για πολλή ώρα. Και μάλιστα αυτό μας έκανε εντύπωση ήταν ότι από τα περισσότερα από τα 70-65-70 λεπτά ήταν ανταγωνιστικότατος. Και μάλιστα στον χώρο του κέντρου σοβαρός είναι ο ΠΑΟΚ, διότι στην ενδεκάδα που βλέπουμε για μένα δεν υπάρχει έκπληξη παρά μόνο στη θέση του σέντερ χώρου, εκεί που περιμέναμε τον Σιντένσιο, ο οποίος είναι σε φόρμα, αλλά μπαίνει ο άνθρωπος στην κορυφή της εκδίκησης. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να μοιραστεί ο χρόνος ανάμεσα σε δύο καλούς center for, γιατί κατά τα ψέματα και οι δύο μαζί δεν μπορούν να ξεκινήσουν, αλλά... Και έχει η Κώστα ότι... και μια καλή παράδοση ο Εγκλέζος κοντρα στον Πανιόνιο. Γιατί έβαλε και ένα παράπονο πριν το μάτς, είπε ότι θα πάρει εκεί, έχω βάλει γκολ στο Πανιόνιο κανονικό γιατί μου τα κυρώσετε το πρώτο μου, ναι. Και να βάλω κανονικό τώρα, έχω το μεγάλο. Ο λόγος είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε κουβέντες που έχει κάνει ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή θέλει ένα center for, πιο center for, πιο νταΐ, πιο άντρα, πιο αλήτη, πιο κεφαλοσφαιριστή, όχι ότι δεν σέβεται τους ποδοσφαιριστές πώς, αλλά θέλει κάτι καλύτερο όταν ο ανταγωνισμός με τον Ολυμπιακό θα πάει μέχρι το φαίνεται. Εκεί έγινε η κουβέντα για τον Βρίγιοβιτς. Ο Σαββίδης ξέρει πολύ καλά ότι παρά το γεγονός ότι διώξει η φορολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κερδίσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την ιστορία, είναι πάρα πολύ καλό, θα πρέπει να απολυθεί ο ΑΚΠΟ. Τον ΑΚΠΟ με 5 εκατομμύρια τον πουλάνε. Η συναντήρια 5 εκατομμύρια δεν είναι πολλά για να πάρουν ένα ποδοσφαιριστή με προοπτική μεγάλης εξέλιξης. Και μας είπαν ότι παιδιά ναι, το συζητάμε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε 3 center for υψηλού επίπεδου στην ομάδα, είναι πολυτέλεια. Από λιθιάκο, όπως συζητάμε. Βλέπω τα τηλέφωνα χτυπάνε πάλι μέσα. Ο Πετροτός με τον Πλίγιοβιτς έχουν μια κουβέντα. Ας πω μια μεγάλη αλήθεια τώρα. Δεν θέλω να πάω το ρεπορτάζ από εδώ, αλλά η γυναίκα του Πλίγιοβιτς θέλει Ελλάδα. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν αγοράσει σπίτι. Ναι. Και προς ανατολικά. Και ξέρεις τι, να πούμε Κώστα και κάτι άλλο, ότι μιλάμε σε άλλο πρίσμα πλέον, γιατί ο Πρίγιοβιτς αναμένεται να μείνει ελεύθερος, κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε άλλη διαφορούμενη ομάδα δεν χρειάζεται να σπάσουν ή να αγοράσουν το συμβόλαιό του. Βέβαια. Και σκέφτομαι ότι... Το μεγαλύτερο κίνητρο το οικονομικό είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι η σύζυγος ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα του λέει η μάγκα μου εδώ ας πάμε πιο κοντά στη χώρα μας, κοντά είμαστε, ακούγονται και κάτι μπαμπού, έχει εκεί τρομοκρατηθεί ο κόσμος, παρακολουθούν και ειδήσεις, μη μας κάνει Καραντού, Ερντογάν εκεί και τα λοιπά, προτιμά Θεσσαλονίκη. Ναι. Προτιμά Θεσσαλονίκη, ζάθει πιο βολικά, η αγορά της είναι καλή, αν έχεις λεφτά η κάρτα να πούμε, μπασκάρ, πώς τη γίνεται, στην κουπαράζ να πούμε, παίρνει στα ρούχα όπως η γυναίκα του Σοχ, γερή να είναι η γυναίκα. Οπότε το λέω γιατί οι ποδοσφαιριστές πολλοί επηρεάζονται κατά κάποιο τρόπο και από τις συζύγους. Ψηφίζει η Θεσσαλονίκη η κυρία Μπρίγιοβιτς, οπότε το λέω αυτό το πράγμα. Ωραία. Τώρα, ο ΠΑΟΚ παίζει με την τετράδα και τον δεματοφύλακα που περιμέναμε. Δηλαδή Μάτος, Γιανούλης, Ίγνασον και Κρέσπο. Ο Ίγνασον, ο οποίος κερδίζει τον Βαρέλο. Βαρέλο είναι μια χαρά, αλλά τα τελευταία δύο μάτς ήταν αυτά τα καθοριστικά του Ίγνασον, ποιος καθιερώνεται στην εντεκάδα. Ο Τζίπος γκολκίπερ. Είχαμε προαναγγείλει ότι ο Μαουρίσιο μάλλον θα κάτσει στον πάγκο να παίξει ο Ντάγκλας, ο Αγκούστο. Δίπλα ο μόνιμος πολύ καλός Μίσιτς, του οποίου ο μάνατζερ έρχεται την επόμενη εβδομάδα μέσα στις γιορτές να τελειώσει το θέμα. Τον έχει πιέσει πάρα πολύ ο Μίσιτς και ο ίδιος θέλει να τελειώσει το θέμα. Ψηφίζει ΠΑΟΚ, έτσι ο σύζυγός του σύντροφος του λέει εκεί. Και από εκεί και πέρα
ο βαρβαρισμένο λύνει ως δεξιά, ο ακόμα αριστερά, συγγνώμη, στο κέντρο της επίθεσης και γίνεται τώρα το τρίκ. Επειδή ο Πανιώνιος έχει τρεις χαρ που τρέχουν, σαν τα σκυλιά, ο Κόρμπος και άλλοι δύο που δεν τους θυμάμαι τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα πάντως με τον Ολυμπιακό του σάφμασε. Ο Πάντρας είναι αργός και ο Μίσιτς είναι στο καλό σάφαλα, ας πούμε, πιο μπελικάτος. Μπήκε ο Ελκαντούρη. Τώρα, ο Ελκαντούρη και ο Μπίσεσβαρ που θα δούμε πώς θα πούνε. Πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει ο Ελκαντούρη αριστερά, αλλά όχι full γραμμή, γιατί ο Γιαννούλης έχει αυτό που λέμε το full back. Και σε περίπτωση που δούμε ότι το κέντρο χάνεται κατά κάποιο τρόπο, χρειάζεται βοήθεια, θα τραβηχθεί αριστερά ο Μπίσεσβαρ και θα παίξει με Ντάγκλας, Μίσιτς και Ελκαντούρη τρία οχτάρια ανάμεσα στους τρεις χαφ του Πανιωνίου να φαγωθούν εκεί πέρα. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει ή φάει κάποιο που δεν καταφέρει στο ημίχρονο, θα αλλάξει σε 4-4-2 με τον Σφιντέρσκι. Είναι θα έχουμε μάθει εκεί μέσα στο αεροπλάνο πώς θα γίνει η ομάδα σε περίπτωση που δεν τραβήξει το έργο. Μάλιστα. Είχαμε αναβολή στην εκδίκαση της καταγγελίας Ολυμπιακού για ΠΑΟΚ Ξάδη. Ναι. Κάτι απεργούν πάλι αυτοί οι δικηγόροι, δεν ξέρω κτλ. Το ίδιο πρόβλημα είχαν και οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, Μαυρομάτης, Μπίρδας, εξήγησε στην επιτροπή για την δικηγόρο ότι υπάρχει από εκεί το δικηγόρο. Είναι πανέτοιμοι για την εκδίκαση, μας είπαν οι δικηγόροι, είμαστε λέει φορμαρισμένοι. Μάλιστα και να σταλεί μήνυμα στη στήρωση, οι δικηγόροι δεν επέτρεψαν σε κανένα συνάδελφό τους να εργαστεί στο διάστημα που διαρκεί από εκεί. Ο Ολυμπιακός έστειλε τον κύριο Γιάννη Χατζησαυρόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Καρπετόπουλο. Να πούμε ότι η Επιτροπή Ευαλυματιών της Ζούσης συνεδριάζει κάθε Πέμπτη. Επειδή όμως η επόμενη Πέμπτη είναι η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων 26/10, η εκδίκηση αναμένεται να πάει για μετά τις γιορτές και συγκεκριμένα ζήσει η μέρα μου να φάει στη Βίλη 10 Ιανουαρίου. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε. Ο Άρης να πούμε ότι παίζει τώρα λίγο πριν πόσο στο στούντιο στο 4-0 το παιχνίδι. Νομίζω πιο εύκολα από ότι θα περίμενε. Εγώ περίμενα όταν είδα την δεκάδα, όπου υπάρχει μια έτσι πολύ αισιόδοξη δεκάδα του Άρη, με ένα μόνο κόρτι, δύο δεκάρια και δύο εξτρέμ, δηλαδή ο Σάσα είναι μπροστά από τα στόπερ. Ο Ρόου τελικά πήγε δεξιά και όχι ο Σόουζα, όπως είπαμε, και μπήκε ο Βελιγκέκας ο Βελιγκής με τον Βέλεφ. Πήρε αυτό το ρίσκο. Έτσι ο Φετβατήρης με τον Λάζα στις πλευρές, ο Τόσο με τον Γκάμα μπροστά σε τρίγωνο από τον Σάσα και περιμέναμε ότι θα γίνει ένα παιχνίδι το οποίο θα πηγαίνει ο Άρης μπροστά, θα χάνει την μπάλα το κέντρο, θα είναι αμαρκάρις, θα βγαίνει ο βόλος, αλλά είδαμε ότι το μόξ το ρίχνει ο Άρης. Ναι. Το 4-0 αναδεικνύει το θετικό παιχνίδι και το ρίσκο, με μεγάλο ρίσκο να παίξεις με δύο δεκάρια, ένα μονοκόφτη, δύο εξτρέμπτη το λιντέγε μπροστά, αφήνοντας πίσω σου ένα ανοιχτό χώρο. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός λοιπόν φάνηκε μικρότερος των αναμενωμένων και σε αυτόν τον χώρο το μεγάλο δεν τον εκμεταλλεύτηκε όταν είχε την κατοχή της μπάλας. Ωραία. Ωραία, Κώστα, μου ευχαριστώ πολύ. Αύριο τα σπουδαία. Πάμε τώρα να δούμε πώς η ΑΕΚ τρόμαξε να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1 χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλιστα, χρειάστηκε την επέμβαση του Τσιντόντα